Μεγάλη έκταση πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι τη Τρίτη στο παλιό εργοστάσιο τη καλτσοβιομηχανία Βένου, το οποίο πλέον είναι εκτό λειτουργία αλλά χρησιμοποιείται ως οπαθηκευτικός χώρος της κτηνοτροφικής μονάδας των ιδιοκτητών. Η φώτια εκδηλώθηκε σε πτέρυγα που χρησιμοποιείται ως αποθήκη για άχυρα στη βόρεια πλευρά του εργοστασίου και επεκτάθηκε σε όλο το μήκος της. Τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα μετά την επέμβαση τη πυροσβεστική υπηρεσία με τρία οχήματα και αρκετού άντρε, αλλά λόγω των συμπιεσμένων υλικών που καίγονται δεν είναι δυνατόν να κατασβεστεί πλήρω, αλλά θα συνεχίσει για ώρα το έργο τη. Στι παρακείμενε πτέρυγε εργάζεται τι τελευταίες μέρες συνεργείο που αποξυλώνει τα μεταλλικά αντικείμενα προκειμένου να οδηγηθούν στην ανακύκλωση και εκτιμάται ότι είναι πιθανό από τους πυνθύρες των μηχανημάτων να προκληθεί πυρκαγιά. Πάντως, παρά τις συνεχείς καταγίδες που έπληξαν την πόλη της Ξάνθης στο σημείο του εργοστασίου, δεν υπάρχει βροχή. Επιτόπου βρίσκονται διαρκώς δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, ενώ ενδέχεται να συνδράμουν και δυνάμεις από άλλες περιοχές. Το ύψος της καταστροφής που έχει προκληθεί δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί.